Κατεβαίνοντας σήμερα εδώ στο στούντιο για να γνωρίσω τους τρεις παίκτες που σε λίγο θα παίξουν μαζί μας στον τροχό της τύχης, άκουσα μία φωνή. Περπατώ στο δάσος. Όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ, τι γίνεται, ρε παιδιά? Και μετά συνάντησα την κόκκινη σκουφίτσα. Νατάσα Κουβελά. Λίκε, είσαι εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να παίξουμε στο παιχνίδι μας. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αρχίσουμε με μία λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ίδια κατάληξη. Δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη. Κωνσταντίνα. Φοιτήτρια, ποιήτρια. Βεβαίως. 100 ευρώ για την Κωνσταντίνα μας που αισθάνεται περισσότερο ποιήτρια ή φοιτήτρια. 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 Αισθάνεσαι και είσαι. Όχι, δεν είμαι πια. Έχω τελειώσει προπολού. Λοιπόν, έλα να παίξεις, Κωνσταντίνα μου, πρώτη. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Θα πάρουμε κατηγορία και θα γυρίσει αμέσως τώρα. Στη ζωγραφική. Στη ζωγραφική, την τέχνη της ζωγραφικής, πάμε να γυρίσουμε. Καλή επιτυχία. Το σίγμα. Το σίγμα, λοιπόν, όπως λέμε, Στάθης. Ωραία. Να γυρίσουμε, παρακαλώ. Το ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξία σε περιμένουν για το επόμενο σύμφωνο. Θα πω το πι. Το γράμμα μας είναι το πι. Μπράβο. Μπορείς να αφαιρέσεις τη δώρα επιταγή και να βάλεις άλλα 100 ευρώ στο ταμείο σου και 10 για το γράμμα. Είσαι στα 110 ευρώ αυτή τη στιγμή, συν τη δώρα επιταγή. Θα πω το ταφ. Δεν έχουμε δύο. Θα πω το νι. Θαυμάσια. Θα πάρεις τον μπόνους το 2.000 σε αυτό σου το γύρισμα. Είναι δικό σου, Κωνσταντίνα μου. Θέλω να σου πω πως το ξεκίνημά σου είναι ονειρεμένο. Το μπόνους το 2.000 αναμφισβήτητα είναι το καλύτερο που υπάρχει. Φυσικά. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Το κρατάω και μακάρι να μην χρεοκοπήσεις για να το βρεις μπροστά σου στο τέλος του παιχνιδιού. Θέλω να πω ένα φωνήεν. Το όμικρον. Θα πάρω άλλο ένα φωνήεν, θα πω το γιώτα. Ωραίο, καλό. Θα πω το κάπα. Θα πω ένα φωνήεν, θα πάρω ένα φωνήεν, θα πω το αλφα. Έχεις ένα πολύ ωραίο δώρο αυτή τη στιγμή και θα φτάσεις κοντά στη λύση για να το πάρεις. Το δέλτα. Και κρίμα, πήγε... Στράφει όλη αυτή η ωραία προσπάθεια που έκανες να φέρεις τον γύρο και το γρίφο μέχρι εδώ. Σπύρο, για έλα να γυρίσεις. Καλώς όρισες και καλή βρήκα. Επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Από το Λάμδα. Ναι. Επειδή είναι τρία συνεχόμενα γράμματα, θέλω να μου πεις αν φαντάστηκες τη λύση του γρίφου. Τώρα, ναι. Ακόμα δυσκολεύομαι. Ωραία. Έχεις 200 ευρώ να διαχειριστείς. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Πάλι μεγάλο ποσό. Το ΜΗ.
Στην τύχη. Στην τύχη, τελείως. Στην τύχη, Η τύχη είναι μαζί σου. Είναι το τελευταίο σύμφωνο αυτού του γρίφου. Και φαντάζομαι τώρα θα θελήσεις να πάρεις αυτά τα 250. Ναι. Πάμε. Συνική Μέλανη, αστικό τοπίο. Θέλω να σου πω ότι η Μέλανη είναι μόνο η γκρίφη. Συνική Μέλανη, έτσι. Ωστόσο, εσύ πήρες τα 250, είναι δικά σου, με αυτά προηγήσε. Δεν πήγε, εντάξει, τελείως τραβά ο γύρος για την Κωνσταντίνα, γιατί έχει κρατήσει τον πόνους των 2.000. Αυτό δεν μπορεί να το χάσει εκτός εάν χρεοκοπήσει, αλλά δεν μπορείς να πάρει και ένα εξτραδάκι μαζί με αυτό. Και έτσι είσαι στη δεύτερη θέση με 100 ευρώ και ο Σπύρος θα έρθει να παίξει τώρα πρώτος. Καλή επιτυχία και σε σένα. Πάμε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο γύρο με την έννοια ότι πριν πήρες τη σκυτάλια του Κωνσταντίνα. Τώρα ξεκινάς εσύ με την κατηγορία που μας δίνει η Νατάσα. Γη και φύση. Γη και φύση. Όπα, όπως καταλαβαίνεις, ξεκινάμε με κάτι υπέροχο. Από το ταφ. Καλά πήγε αυτό. Σήκωσε το επιδείο, σε παρακαλώ, από τον τροχό της τύχης. Υπέροχα, το ξεκίνημα είναι 150 επιδείο 300. Δεν το λες καθόλου άσχημο. Βεβαίως το 300, ξέρεις, δεν έρχεται τώρα. Έρχεται εάν λύσεις το γρίφο. Για την ώρα έχεις τα 150. Θα πω το σίγμα. Πολύ καλά. Okay. Αγοράσω το όμικρον. Εννιά. Δεν είχε 10. Όχι. Δυστυχώς. Θα την καταπιεί τη στεναχώρια του Σπύρου που δεν είχε 10. Θα παλέψει και με 9 την ψυχολογία σου, σωστά. Θα προσπαθήσω. Μπράβο, φίλε μου, έτσι σε θέλω. Αισιοδοξία. Λοιπόν, πήγε καλά, μπράβο σου, έχεις ακόμη 2.50. Από το μη. Το μη, λοιπόν. Από το κάπα. Έχουμε 5. Και τα βρίσκει και βαρβάτα τα γράμματα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε όλοι ότι τα 600 ευρώ μπορούν να γίνουν 1.200. Τι κάνουμε τώρα? Αγοράζω φωνήεν. Ναι. Το ύψιλον. Το ύψιλον. Έχει, παιδιά, μεγάλη σημασία να δούμε αν έχει ύψιλον. Βεβαίως, τι άλλο να έμπαινε μετά το όμικρον, έτσι δεν είναι? Και θα αγοράσω και το αλφα. Κρατάει το μεγάλο ποσό στα χέρια του. Παίρνει και 3 αλφα. Μπορείς να διαβάσεις ότι κρύβεται στον πίνακα ή μας λείπει κάποια λέξη? Μου λείπει δεύτερη. Δεύτερη. Και μου λείπει και η επόμενη του κόσμου. Μάλιστα. Η τρίτη από το τέλος. Οπότε θα γυρίσω. Ωραία. Στέκεσαι πάνω στο εικοσάρικο. Σε ακούμε. Okay. Θα πω το ρο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο σωστά παίζει ο Σπύρος αυτή τη στιγμή. Κλειδώνει όλα τα γράμματα που ξέρει έτσι κι αλλιώς και περιμένει να εμφανιστεί κάτι σε εκείνη, νομίζω, κυρίως στην τελευταία λέξη, στην τρίτη γραμμή. Ναι, ναι, εκεί είναι το μεγάλο γραμμή. Ζόρι. Θα αγοράσω πάλι φωνήεν. Είναι ποιο? Και αυτό είναι το... το γιώτα. Και παίρνεις 2 γιώτα σε αυτή τη δύσκολη λέξη. Δύσκολη, όπως ήρθαν τα πράγματα. Έτσι. Θα πω τον νι. Και εδώ θα δώσω την πληροφορία που οφείλω και σε σένα βεβαίως, να ακούσουν και οι συμπαικτριές σου, ότι δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα. Τελείωσα. Θα αγοράσω το εψιλον. Εγώ θεώρησα ότι αυτά ήταν 200 ευρώ πεταμένα, γιατί έχουμε το επιδείο, τα 100 γίνανε 200 και θα μου λύσει το γρίφο για να πάρεις όμως ένα μεγάλο ποσό. Έχεις 360, θα τα διπλασιάσουμε. Πάμε.
Ο μικρότερος ωκεανός του κόσμου είναι ο Αρκτικός. Βεβαίως και είναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό το ε, τσάμπα πέταξε 200 ευρώ, γιατί εκτός από τον ωκεανό, γιατί είχαμε μόνο φωνήτα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκεί, η γη και φύση, η κατηγορία. Όντως, καταρχάς να πούμε ότι ο Αρκτικός είναι όντως ωκεανός. Δεν πρόκειται όπως η Ανταρκτική που είναι γη και από πάνω πάγος. Είναι πάγος. Άμα λιώσει, γεια σας. Καταλαβαίνεις, όλοι έχουμε γίνει. Γίναμε νησιά, όλοι κανονικά. Και είναι 10 φορές πιο μικρός από τον ελληνικό, που είναι βεβαίως, καταλαβαίνει, το μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη. Σπύρο, σου έβαλα και τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για να σε χαλαρώσω. Yeah. Πριν σου πω ότι πήρες 7-20, φίλε μου, και τώρα ανέβα. Και τώρα ανέβα Σαλονίκη. Ανέβα Σαλονίκη, όπως είσαι, να αρχίσει να κερνάς τους συμφοιτητές σου. Να λοιπόν που τσίμπησε το χιλιάρικο, γιατί είχε και 2,50 πριν, δεν είχε. Τα είχε. Εκεί, στο χιλιάρικο, παρά 30 ευρώ, να το δούμε παρακαλώ. Το επιβεβαιώνουμε, 9,70 λοιπόν για το Σπύρο, που μονότερμα flawless victory που λέμε σε αυτό τον γύρο από την αρχή μέχρι το τέλος, να γνωρίσουμε και την Νίκη, η οποία είναι εδώ τόση ώρα και λέει συγγνώμη, παίζουν όλοι οι παίχτες. Εγώ θα παίξω ποτέ, τώρα. Νίκη μου, πες μου για τις δικές σου σπουδές. Έχω σπουδάσει μουσική, είμαι καθηγήτρια μουσικής. Δεν εξασκώ το επάγγελμα, γιατί με έχει κερδίσει το τραγούδι. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Μακάρι να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε στο τέλος. Θα κριθούν όλα σε λίγη ώρα με βάση τα ποσά και τα κέρδη. Πάμε να γυρίσει με την κατηγορία, βεβαίως, η Νίκη. Θα μας τη δώσει η Νατάσα. Η κατηγορία είναι στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό. Ωραία. Εδώ βλέπετε τρεις γραμμές στον πίνακα, αλλά έχουμε δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με το ίδιο άθλημα. Η πρώτη έννοια είναι στην πρώτη γραμμούλα και η δεύτερη στις υπόλοιπες. Ξεκινάμε ωραία. Θα πω το σίγμα. Ναι. Θα συνεχίσω με το ταφ. Υπέροχα. Έχεις λοιπόν 4 δεκάρικα, αλλά και 115 ευρώ. Πού μένεις, σε ποια περιοχή μένεις? Χανιά. Η Energy φυσικά θα σου στείλει ένα κουτί, το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις το σπίτι σου το πιο έξυπνο των Χανίων. Λοιπόν, πρώτο γύρισμα δώρο. Δεύτερο γύρισμα δώρο και στο τρίτο ήρθε το καλύτερο. Πάμε. Θα πω το ρο. Θα πάρει και τον μπαλαντέρ. Για φέρε μου το μπαλαντέρ. Μέχρι στιγμής έχεις καταφέρει να μην σταματήσεις πάνω σε κανένα δώρο. Στο δεινό, εσένα. Σε κανένα ποσό μάλλον. Είστε. Μόνο σε δώρα και τέτοια ωραία πράγματα. Τρία γυρίσματα, τα πρώτα τρία της, ούτε ένα ποσό. Τουλάχιστον από τα γράμματα που έχουν ανοίξει και τα δεκαρικάκια που φέρνουν τα γράμματα ή το πενταρικάκι που ήρθε τώρα, έχεις πάρει και 110 ευρώ. Μάλιστα. Ρευστό, έτσι. Θα πω το α. Το ξόδεψε αμέσως το κατοστάρι. Δεν το λυπήθηκε. Ναι, έχουμε τρία. Ωραία. Δύο α στην πρώτη έννοια, από τις δύο που έχουμε στον πίνακα, και άλλο ένα στη δεύτερη έννοια. Πάμε. Φύγε, φύγε. Δυστυχώς δεν έφυγε, Νατάσα. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και σου στερεί τούτα εδώ. Όλα. Όλα. Αυτά που έβγαλες στα πρώτα σου γυρίσματα. Τα δωράκια σου και όχι τον μπαλαντέρ, γιατί αυτό το κρατάς μέχρι το τελικό και το ρισκάρεις μόνο στη χρεοκοπία πλάς. Έρχεται η Κωνσταντίνα. Ένα δώρο έχει απομείνει μέσα, θα το πάρει η Κωνσταντίνα μας. Θα πω το πι. Το πι. Και μια ωραιότατη δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ από την εταιρεία επίπλων Τινιακός, που φτιάχνει υλικά έπιπλα με εγγύηση εφόρου ζωής για τα έπιπλα που φτιάχνει, είναι στα χέρια σου αυτή τη στιγμή. Θα πω το κάπα. Μεγάλο ποσό είναι εδώ. Θα πω το ρο. Αυτό που βλέπω ανοιχτό μπροστά μου, αυτό το ρο, το ίδιο. Το ρο, το δεύτερο γράμμα της δεύτερης λέξης. Κωνσταντίνα, το θυσίασε στο 500 για κάτι το οποίο ήταν πάνω στον πίνακα. Γιατί? Ήσουν λίγο απρόσεκτη εδώ και χάνεις δυνατότητα να πάρεις
το πολύ μεγάλο ποσό αυτού του γύρου. Σπύρο μου. Θα πω το νι. Το νι. Όχι. Άτυχο στην επιλογή γράμματος. Νίκη. Δεν πειράζει που χρεοκοπήσαμε. Όλα έρχονται ξανά και με ένα γύρισμα μόνο. Δεν πειράζει, να κάνουμε θετική ενέργεια. Έτσι θέλω. Για πες αν έχεις δει κάποιο γράμμα. Για 50 ευρώ είναι αυτή τη φορά. Θα πω το λάμδα. Λάμδα. Ναι, μάλιστα είναι διπλό. Θα πω το Δέλτα. Το Δέλτα. Ναι. Ναι, ναι. Σημαντικό γράμμα θα έλεγα για να μπορέσουμε να μαντέψουμε τι κρύβει η πρώτη έννοια. Θα ρισκάρω και θα το λύσω νομίζω. Άρα δεν θα ρισκάρεις να γυρίσεις. Πάμε για τα 120. Ναι. Τα ακούμε. Παγοπέδιλα. Ναι. Προστατευτική στήλη. Έχεις υποψιαστεί τι μπορεί να πει για στραβά? Έχεις τώρα υποψιαστεί. Το κατάλαβα, ναι. Τώρα το κατάλαβες το λάθος σου και αυτό το λάθος πιθανότατα θα το διορθώσει η Κωνσταντίνα, η οποία έχει 360 ευρώ. Εάν λύσει το γρίφο σωστά, θα τα κάνουμε 400, γιατί τα 300 είναι δώρο και εμείς θα βάλουμε ένα 100 για τη λύση. Αν νιώθεις ότι το ξέρεις και το λύσεις, θα πήρες. Δεν είμαι σίγουρη για το τελευταίο, βασικά. Θέλεις λοιπόν να γυρίσεις ναι. Παράλληλα, ναι. Παρακαλώ. Έχω περίεργα να ακούσω το επόμενο γράμμα. Το γάμα. Το γάμα. Το λέω γιατί, όπως και να έχεις, την τελευταία λέξη δεν κόλλαγε αυτό το γράμμα, έτσι. Όχι. Δεν έχεις χρήματα για να αγοράσεις, αν αυτό ήταν που σε έκαιγε. Θα πρέπει να μας λύσεις αυτόν τον γρίφο. Αν δεν κάνω λάθος, Νατάσα μου, δεν έχουμε κάτι άλλο να βρούμε στο γρίφο από σύμφωνο. Λύσω τα σύμφωνα, ναι. Οπότε πάμε να βάλουμε αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό και να πάρεις το 400. Παγοπέδιλα. Ναι. Προστατευτικό στήλο. Είναι τόσο απλό που τώρα που θα γυρίσει θέση σου και θα πάρει μόνο 100 ευρώ ο Σπύρος, πέρασε παρακαλώ Κωνσταντίνα μου, θα καταλάβετε ότι τα εύκολα γίνονται δύσκολα. Σπύρο, δεν χρειάζεται να πας οπουδήποτε. Okay. Όπως είσαι, παίρνεις το κατοστάρικό σου για να μου λύσει αυτό το γρίφο. Δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα. Πάμε. Παγοπέδιλα. Προστατευτική στήλη. Θα αρχίσω να κοιτάω τον καφέ. Κοίταξε τον. Για να, ξέρεις, εγώ λέω και τον καπουτσίνο. Σπύρο, μου είπες ακριβώς ό,τι είπε η Νίκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Και όλο αυτό τελικά θα κάνει καλό στη Νίκη, η οποία μου είπε ότι κατάλαβε το λάθος της και τώρα θα το διορθώσει και θα πάρει 120. Φύγαμε. Μπορώ να πάρω ένα φωνήνι να το σιγουρέψω? Ναι, μπορείς. Ωραία. Το όμικρο. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απαραίτητο, γιατί έχοντας μόνο φωνή ενταϊκή, δεν ταιριάζει οτιδήποτε άλλο. Πάμε να λύσουμε το γρίφο να πάρει το κατοστάρικο το τίμιο. Παγοπέδιλα, προστατευτική στολή. Έτσι, μπράβο. Στο χόκεϊ υπάρχουν αυτά τα δύο. Στο χόκεϊ είπε πάγο, όχι του χορτού, έτσι προφανώς, γιατί είναι παγοπέδιλα και η στολή βεβαίως που φοράνε οι αθλητές. 100 ευρώ, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό το κατοστάρικο, σε έπιασε ένας πανικός, λες τώρα. Να το κλειδώσω από παντού, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ, 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 πολύ πιο απλό από ό,τι φανταστήκατε ή εκεί που ταξίδευε το μυαλό σας. 100 για την Κωνσταντίνα, 100 για την Νίκη, 9,70 για τον Σπύρο. Πάμε στη λεξομαχία να τα ξεχάσουμε όλα, θέλω αυτά που γίνανε στο γύρο για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση μας. Η κατηγορία είναι πρόσωπο της τηλεόρασης. Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο είναι εδώ? Το μικρό όνομα έχει 3 γράμματα. Νίκη. Ασυμπίλιο. Εννοείται. Εγώ να σε πω την αλήθεια, με το που είδα τα 3 γράμματα, λέω Ασύ, έλα, τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο η Άση μας έχει 3 γράμματα. Παπ, το λες, τελειώνει. Χωρίς γράμματα το λύνεις. Λοιπόν, έτσι έχει βγάλει άλλα 200 ευρώ και παίρνει τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή η Νίκη. Έχει πάρει φορά, έχει κάνει το 2-2, αλλά παραμένει πίσω από τα 970 ευρώ τα οποία έχει ο πρωτοπόρος μας. Όταν επιστρέψουμε όμως, όταν επιστρέψουμε, γιατί θέλω το χρόνο μου τώρα, εγώ, καταλαβαίνετε. Θέλω το χρόνο μου για να δείξω στους παίχτες μας τι διεκδικούν και σήμερα. Διεκδικούν αυτό τον Ισάν Τσούκ. Έλαμψε το πρόσωπο των παίχτων με το που τα ακούμπησα εγώ.
Πού να φανταστείτε στο διαφημιστικό διάλειμμα όταν θα του φέρω να ακουμπήσουν οι ίδιοι τον Nissan Juke, να νιώσουν, να μυρίσουν όλη αυτή την καινουργίλα. Πώς θα λάψουν τα πρόσωπά τους, θα το καταλάβετε μόλις επιστρέψουμε με τις διαφημίσεις. Παιδιά, έχουμε 970 ευρώ για τον πρωτοπόρο Σπύρο. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι και μεγάλο. Πολύ εύκολα η Κωνσταντίνα με κανένα δύο γυρισματάκια μπορεί να τον φτάσει. Ακόμη πιο εύκολα, επειδή είναι στα 300 ευρώ, μπορεί και η νίκη. Όμως η νίκη έχει και ένα μικρό αβαντάζ αυτή τη στιγμή, γιατί θα παίξει πρώτη, αλλά θα διαλέξει την κατηγορία στον τέταρτο γύρο. Είσαι έτοιμη? Ναι. Πρώτη κατηγορία που σου δίνω. Είναι η κατηγορία Λαός της Ιστορίας. Η δεύτερη είναι ένα βιβλίο, πολύ σημαντικό, βιβλίο από το Πάνο Ράφη. Και η τρίτη κατηγορία είναι Έλληνες της Διασποράς. Έλληνες εκτός. Φυσικά γνωστά ονόματα, έτσι. Ωραία, θα πάρω τη δεύτερη κατηγορία, το βιβλίο. Βιβλίο, πάμε. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο στον πίνακα. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε λίγο μετά, μάλλον εκεί, στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 45. Αρχίζουμε με 20. Ωραία, θα πω το σίγμα. Ευτυχώς έχει μόνο ένα. Και έτσι πήρες τα 20 ευρώ. Έλα. Εδώ γλιτώνεις τη χρεοκοπία. Και ετοιμάζονται έπιπλα την 900 να μπουν στο πλοίο για Χανιά. Για πάμε. Θα πω το TAF. TAF, όπως λέμε, την 900 και την 900.gr, το καταπληκτικό e-shop. Σε περίπτωση λέμε, ρε παιδί μου, εμείς που δεν μπορείς να μείνεις στην Αθήνα, να πας στα καταστήματα. Είναι σαν να έχεις το κατάστημα στο σπίτι σου εκεί στα Χανιά. Mm-hmm. Πολύ σύντομα θα έρθουν και εκεί τα έπιπλα που θα πάρεις. Άλλα 30. Θα πω το ρο. Αυτό μία φορά. Το καλό είναι ότι σε μικρά ποσά φέρνεις, ανοίγεις μόνο ένα γράμμα, σε συμφέρει αυτό. Είναι, καλό. Πήρες μια γεύση από χρεοκοπία Plus, το κατάλαβες ότι υπάρχει. Λίγο ζορίστηκα, να πω την αλήθεια. Θα πω το πι. Το πι χάνεις τη σειρά σου και έρχεται η Κωνσταντίνα μας. Μικρά ποσά σε αυτό το γύρο μέχρι τώρα. Θα πω το κάπα. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν. Θα πω το μη. Και το φωνήεν σου. Θα πω το αλφα. Τα ακούω πολύ λογικά και τα δύο. Οπ, δεν έχουμε μη. Δεν έχουμε. Ωραία. Να μας σώσει το αλφα, παρακαλώ. Μας έσωσε. Καλά. Ωραία. Αφαιρείς το σύμφωνο από τον τροχό της τύχης. Δυστυχώς. Δυστυχώς, και το δυστυχώς, παιδιά, δεν πάει στα 40 ευρώ που έχασε η Κωνσταντίνα μας. Νομίζω η ίδια το συνειδητοποιεί πολύ καλά ότι η απώλεια του μπόνους είναι λίγο ζώρικη. Κωνσταντίνα, λυπάμαι. Σπύρο. Μεγάλη Παρασκευή. Πω. Έτσι νιώθω τώρα. Κρίμα. Σε παρακαλώ, αφαίρεις τη χρεοκοπία Plus. Η μόνη από τις 24 φέτες που δεν έπρεπε να φέρεις, βρε Σπύρο μου. Η μόνη. Έφερες. Χάνεις όλα σου τα χρήματα, γυρίζεις φυσικά στο μηδέν και στη τελευταία θέση. Είναι πρώτη η νίκη, αλλά εδώ κοιτάξτε τώρα ποια συνθήκη μας περιμένει στο παιχνίδι μας. Είναι πρώτη η νίκη. Απίστευτο. Με ένα πολύ, πολύ μικρό ποσό. Στενοχωρήθηκα για το Σπύρο, να τα λέμε και αυτά, τα λέμε, αλλά θα κάνω το καλύτερο για μένα. Τι να κάνω, έτσι είναι αυτά. Το είπε με τρόπο και... Συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, και τώρα ένα εκατοστάρικο για να αρχίσουμε να ανεβάζουμε που λέμε τις μετοχές. Το Λάμδα. Ο Λάμδα για 100. Α, όχι Λάμδα.
Okay. Καθόλου. Κοίταξε, αυτό είναι καλύτερο από το να χρεοκοπείς πλάς. Ρώτα το Σπύρο. Κωνσταντίνε, έλα. Μπράβο! Τέλεια! Μπράβο! Πας πάρα πολύ καλά για να κερδίσεις τούτο εδώ. Είσαι πολύ κοντά, να ξέρεις. Δηλαδή, μια χρεοκοπήλα ακόμα μου φέρνεις και είναι δικό σου. Σπύρο. Τουλάχιστον έβγαλα την πλάς. Ναι, έχεις κάνει και ένα καλό στην κοινωνία. Μπράβο, Χριστέ μου, έφυγε. Όχι άλλη, θα δηλαδή, όχι άλλη, έτσι. Οκ, okay, θα πω το νι. Τρεις φορές. Άρα 180 ευρώ. Πάμε. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, έτσι θέλω να το δεις. Το γράμμα Χ. Το Χ. Ύποπτο, πολύ αυτό το γράμμα, ύποπτο. Αλλά δύο φορές υπάρχει. Κάτι βλέπει εκεί ο Σπύρος. Κάτι έχει μάλλον, 2,40. Βρε, έφτασε σου λέω πάλι τα 9,70. Έχεις φτάσει και δεν το ξέρεις. Θα αγοράσω το όμικρον. Με τη στεντόρια φωνή του, ο Σπύρος αγοράζει 4 όμικρον. Μήπως κατάλαβες και ποιο είναι το βιβλίο, πώς το διαβάζεις πια. Ναι, ναι, το έχω βρει. Θα σου και συγγραφέα τον πομπόνος μου. Όχι. Τον πομπόνος μου, Ωραία, παίρνουμε το βιβλίο και θα σου πω το συγγραφέα. Ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της. Τώρα δεν ξέρω και τι να τον ρωτήσω, γιατί προσπαθεί να σκεφτεί τι πήγε στραβά. Δεν καταλαβαίνεις τι πήγε στραβά, έτσι. Και δεν μπορώ να σου το πω κιόλας. Όχι. Αν το κατάλαβε η Νίκη. Νομίζω τώρα, ναι. Τώρα μπορεί να λύσει το γρίφο και να πάρει 400 ευρώ, γιατί έχει ένα δώρο στα χέρια της και άλλα 100 για την λύση. Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της. Κύριε Σπύρο, παρέλειψε να διαβάσει το άρθρο, έτσι, για το βιβλίο του Καρλ Πόπερ, του Αυστριακού φιλοσόφου, και έτσι εδώ μάλλον τα πέταξες. Και όχι μόνο τα πέταξες, αλλά έδωσες και 400 τη νίκη. Και ανεβαίνεις στα 7. Άρα τα πράγματα πάνε το καλό στο καλύτερο για τη νίκη. Ενώ ο Σπύρος, χάρη σε αυτό το λάθος, παραμένει στο 0 και συνεχίζει αυτή η κατηφόρα από τη χρεοκοπία πλάς και μετά. Συνεχίζουμε. Κατηγορία που έρχεται τώρα. Έλληνες εκτός. Βλέπω 3 ονόματα, ναι, από Έλληνες της Διασποράς. Mm. 20 ευρώ. Ποιο είναι το πρώτο γράμμα? Από το σίγμα. Έλληνες. Λογικά σε σίγμα θα τελειώνουν τα ονόματά τους. Όντως, πήρες 100 ευρώ εδώ. Εάν βρούμε έστω και έναν, μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τους άλλους δύο, γιατί κάνουν την ίδια δουλειά. Α, ωραία, εντάξει. Έλα. Τέλεια. Πάμε. Θα πω το κάπα. Υπάρχουν 3. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για τα λεφτά αυτά. Δεν θα χάσεις τώρα, το πιστεύω. Θα πω το ταφ. Και θα κέρδιζα. Όπως κέρδισες και εσύ τα 500 ευρώ δικά σου. Δικά σου, έχεις 500 ευρώ τώρα, 250 πριν, 750 σύνολο. Δεύτερη ευκαιρία, τι τρομερός γύρος είναι αυτός, Έροχος. Κωνσταντίνα. Μακάρι να κάνουμε την ανατροπή. Έλα μου. Θα πω το πι. Έχει και 4 πι. Τολμηρό αυτό που έκανες. Τολμηρό. Ναι, σε σώζει κετά. Η δεύτερη ευκαιρία. Θα πάρω φωνή. Θα πω το γιώτα. Θα πω το λάμδα.
Κωνσταντίνα, μπορώ να σε ρωτήσω εάν έχει υποψιαστεί ένα από τα τρία ονόματα. Να πω απλά ότι δεν είναι γνωστή μόνο σε εμάς επειδή έχουν ελληνική καταγωγή. Είναι γνωστή σε όλη τη γη. Το τελευταίο έχω. Ξέρεις και την ιδιότητά του. Όχι. Τότε δεν θα σε βοηθήσει ακόμα και αν το βρεις. Θα αγοράσω. Ναι. Το όμικρον. Θα αγοράσω άλλο ένα. Το ΙΤΑ. Τώρα ακούς τα δύναμη. Γυρίζω. Θα πω το ΦΙ. Μπράβο. Θα αγοράσω το ΙΨΙΛΟΝ. Ωραία. Ξεμπερδέψαμε με τον Φιλιππούση, τουλάχιστον με το επίθετο και όχι το μικρό του όνομα. Θα πω άλλο ένα φωνήεν. Θα πω το Α. Αν σου πω ότι δεν έχει άλλα φωνήεντα, που είμαι υποχρεωμένος να το πω, για να το ακούσει και ο Σπύρος και η Νίκη βεβαίως. Σε βοηθά. Αν όχι, τότε σε περιμένει μόνο ο τροχός. Ναι. Μπράβο. Θα πω το νι. Έχουμε έναν Πιτ, έχουμε έναν Νίκ και έχουμε 520 ευρώ και γυρνάμε εφόσον δεν το γνωρίζουμε. Για 20. Θα πω το Χ. Κοπήκαμε λίγο από το. Όχι τίποτα άλλο. Σχεδόν στο τέλος φτάσαμε αυτό το γρίφο. Με τέτοιο ποσό. Δεν το βρήκαμε. Δεν το βρήκαμε, αστοχήσαμε. Έχουν μείνει 6 σύμφωνα. Ρωτώ τον Σπύρο αν ξέρει όλο το γρίφο. Όχι, δεν το ξέρω ακόμα. Δεν γνωρίζεις ούτε την ενασχόληση των τριών συγκεκριμένων προσώπων. Νομίζω πως τη γνωρίζω. Για έλα να παίξεις τότε. Θα πω το ρο. Το ρο. Είναι τρία. Μα το Στέφανο Τσιτσιπά έχει τρία ρο. Ή θα το λύσεις ή θα γυρίζεις, ένα από τα δύο. Και τώρα γύρισες για 50, ακούμε το γράμμα. Ναι, θα πω το μη. Για να βρεις και το πρώτο όνομα που είναι ο κολοσσός παγκόσμιου τένις Πιτ Σάμπρας. Το φανταζόμουν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Το λύνουμε για 190, ναι ή όχι. Θα το λύσω, ναι. Πάμε. Δεν θα διακινδυνέψω. Πιτ Σάμπρας, Νίκ Κυριός, Μάρκ Φιλιππούσης. Λοιπόν, άκου τώρα να σου γίνεται. Και οι τρεις αυτοί ταινίστες, Αμερικανοί και Αυστραλός, ο Κυριός και ο Φιλιππούσης είναι στην Αυστραλία, ο Πιτ Σάμπρας φυσικά με Αμερικάνικη υπηκότητα. Παίξε και Ολυμπιακούς αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, ο Πιτ Σάμπρας. Και οι τρεις μαζί έχουν 14 Grand Slam. Από αυτά, τα 14 τα έχει ο Σάμπρας. Μπράβο, 190 ευρώ. Τα πήγες και σε αυτό το γύρο καλά, αλλά ακόμη εκείνη η χρεοκοπία Plus σε κρατά πίσω και όχι πάνω από τα 1000 που θα ήσουν αυτή τη στιγμή. Έχεις μόλις αυτά τα 190 ευρώ. Εκτός γύρος. Για να δούμε τώρα αν θα γίνει το comeback το φοβερό. Η κατηγορία, παρακαλώ. Λαός της ιστορίας. Υπάρχει μια παύλα πολύ χαρακτηριστική σε αυτά τα δύο ονόματα του ιστορικού λαού. Από κάτω δεν υπάρχει ένα προσωνύμιο του συγκεκριμένου λαού. Πάμε στα πρώτα σου τρία σύμφωνα. Ακούμε το πρώτο. Το σίγμα. Ωραία. Είναι 50 αυτά. Είμαστε σε καθεστώς διπρόσωπο, που σημαίνει το παραμικρό λάθος μας οδηγεί στη χρεοκοπία. Έχεις 200 ευρώ. Το κάπα. Επιλέγεις σύμφωνο και για τη συνέχεια. Έχεις 3,50 και περιμένουμε την τρίτη και τελευταία εκτίμησή σου. Το όμικρον. Το
Εξαιρετικό παίξιμο από τον Σπύρο, ο οποίος κράτησε και 2.50. Ήταν και τυχερός, γιατί εντάξει, ξέρεις, οι μαντεψιές στην αρχή έχουν πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει και η άτυχη στιγμή. Εδώ δεν είχες κάποια τέτοια. 2.50 έχεις, μπορούμε να συνεχίσουμε. Και από το καλό στο καλύτερο, με το 500άρικο μπροστά σου και ένα διπλό γράμμα, ξαναπαίρνεις την πρώτη θέση. Το νι. Μπορεί να μην είναι διπλό, αλλά και αυτά τα 500 που σηκώνεις τώρα από τον τροχό σου δίνουν ένα συνολικό ποσό της τάξης των 750. Είσαι και πάλι στο παιχνίδι και μάλιστα πολύ δυνατά. Θα αγοράσω φωνή, εννοείται. Θα πάρω το α. 6. Θα πάρω άλλο ένα, το γιώτα. 2η ονομασία αυτού του ιστορικού λαού υπάρχει ένα ταφ και το διευκρινίζω. Αυτή η παύλα δεν θέλω να σε μπερδεύει. Δεν πρόκειται για βιβλίο ονομασία τύπου Άννα Μαρία. Είναι 2 ονόματα. Θα πάρω ένα φωνήεν, το ΙΤΑ. Θα πάρω και το ΕΠΣΙΛΟΝ. Το λάμδα. Όχι. Έχεις ένα σημαντικό ποσό στα χέρια σου. Νίκη. Ναι. Πρέπει να το στερήσεις, γιατί αλλιώς σε φτάνει. Θα γυρίσω, γιατί νομίζω ότι ξέρω κάποια σύμφωνα ακόμα. Για πες το σύμφωνο που νομίζεις ότι ξέρεις. Θα πω το ρο. Μπράβο. Θα πω το μη. Όχι. Ωραία. Το χι. Ξεκάθαρα. Θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα βοηθήσει, αλλά θα το πω. Ότι με την πρώτη ονομασία τους φώναζαν οι Ρωμαίοι, με τη δεύτερη ονομασία τους φώναζαν οι Έλληνες της εποχής, οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο λαό, που ξέρετε και πού ακριβώς κατοικούσε, φαίνεται πια. Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Στέκεσαι πάρα πολύ τυχερή, διότι έχεις μια άνεση να κάνεις λάθος. Μπορεί και να μην κάνεις όμως, πάμε. Δέλτα. Το Δέλτα ταιριάζει, ε. Κι όμως, το Δέλτα ταιριάζει. Δάκες τους φώναζαν οι Ρωμαίοι. Πώς τους φωνάζαμε όμως εμείς οι Έλληνες? Ένα γράμμα είναι το οποίο πρέπει να μαντέψεις. Είτε θα γυρίσεις για να το μαντέψεις, είτε θα το πεις τώρα. Ένα από τα δύο. Θα μαντέψω, αν και δεν είμαι και σίγουρη, τέλος πάντων. Πάμε να διαβάσουμε τα αυτονόητα και να πούμε και αυτό που νομίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, δάκες. Ναι. Πέτες. Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ρουμανίας. Ωραία. Κρατάμε την απάντησή σου. Όχι. Είναι λανθασμένη, δεν χάνεις τη σειρά σου και έχεις άλλη μία ευκαιρία. Πάλι το ίδιο θα γίνει. Ή θα κάνεις προσπάθεια λύνοντάς το, ή θα γυρίσεις για να πεις αυτό που θα πεις ούτως ή άλλως λύνοντάς το. Εσύ διαλέγεις. Θα γυρίσω. Κερδίζεις λίγο χρόνο, ίσως και χρήματα. Λοιπόν, άρα στο γράμμα θα φανούν όλα. Ωραία. Θα πω το θήτα. Όχι. Νουπ. Είχες το καλό ποσό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχει 2.60. 2.60 η νίκη.
Έχει 4,40 ο Σπύρος. Δεν έχει καθόλου η Κωνσταντίνα. Αλλά μπορεί από εκεί που είναι τσούπλα το λύσει να πάρει 100 ευρώ και να μην πάρει κανείς από τους αντιπάλους τίποτα. Μπορείς και να γυρίσεις. Θα πω. Πάμε. Κάτι που πιστεύω. Προφανώς. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Πάμε. Μάκες, γέτες, οι αρχαίοι κάτοικοι της Ρουμανίας. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αυτά είναι τα 100 ευρώ της Κωνσταντίνας που κόβουν το δρόμο για τα 440 του Σπύρου και ένα επίσης καλό ποσό της νίκης. Κωνσταντίνα μου, δεν ήρθε το super grande, έτσι το ποσό, αλλά έμεινες πολύ κοντά στο παιχνίδι. Έχει 200 ευρώ, πέρασες για 10 ολόκληρα ευρώ το Σπύρο αυτή τη στιγμή και έχει 700, πολύ κοντά σας είναι η νίκη. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι θεατράνθρωπος. Μάριος Πλωρίτης. Εξαιρετικό και βεβαίως τώρα με τον Μάριο Πλωρίτη φτάνει στα 900 ευρώ και χάρη σε αυτά μπαίνεις με άλλο αέρα στον τελευταίο γύρο μετά τις διαφημίσεις γιατί εκεί και είσαι πρώτη με τα 900. Έχουν 290 ο Σπύρος με την Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα με τον Σπύρο και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Τελευταίος γύρος, πότε αμέσως τώρα με την Κωνσταντίνα, το Σπύρο και την Πρωτοπόρο με 900 ευρώ νίκη που ξεκινά αυτόν τον τελευταίο γύρο γνωρίζοντας ότι η διαφορά των 700 ευρώ που έχει από τον Σπύρο και την Κωνσταντίνα είναι τίποτα, ψυχουλάκια είναι. Βέβαια. Εδώ θα βρείτε ποσά συγκλονιστικά, ένα μόνο γύρισμα είναι αρκετό για να αλλάξει τα πάντα, ανά πάσα στιγμή. Σε αυτόν τον τελευταίο γύρο ψάχνουμε τι ακριβώς, Νατάσα. Επάγγελμα. Επάγγελμα. Λοιπόν, αυτό είναι το επάγγελμά μας. Καλή τύχη σε όλους. Καλή, ευχαριστώ πολύ. Και η τύχη είναι με το μέρος σου στο πρώτο γύρισμα. Ωραία, θα πω το σίγμα. Ενάτα, παιδιά, θα σου πω. Ξεκινάς με ένα ποσό, το οποίο... Επειδή το αφαιρείς από τον τροχό της τύχης, κάνεις διπλό καλό. Πρώτον, κάνεις καλό στο ταμείο σου. Δεύτερον, κάνεις καλό στην στρατηγική σου. Γιατί αφαιρείς ένα μεγάλο ποσό για να σε πλησιάσουν ο Σπύρος και η Κωνσταντίνα. Ένα από τα πολλά που υπάρχουν. Ξεκινάς με 500 λοιπόν. Τώρα. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, θα αγοράσω το Α. Το κάπα. Έχουμε τρία. Θα αγοράσω το γιώτα. Θέλεις να αγοράσεις και δεν πρόλαβα καν να σε ρωτήσω αν θέλεις να σηκώσεις το ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό το οποίο κρύβει ή επιπλέον χρήματα ή μία χρεοκοπία. Υπάρχει λόγος να ρωτάω. Νομίζω πως όχι. Όχι, γιατί η διαφορά σου είναι πολύ μεγάλη ήδη. Έχεις 600 τώρα. Θα αγοράσω και το όμικρον. Αυτό το ένα επάγγελμα που υπάρχει στον γρίφο μας, έχει και όλα αυτά το όμικρον. Θα πάρω και το έψιλον. Ναι. Θα κρατάει το παιχνίδι το έψιλον. Όχι, 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 όχι. Εσύ του φώναξες, αλλά αυτό δεν σε άκουσε. Και ήρθε και πάρκαρε μπροστά σου και σου στερεί, πρόσεξε, το 500άρικο, αλλά και το πιο βασικό, τη σειρά σου. Άρα τώρα είσαι πρώτη, αλλά δεν εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται αρχικά από την Κωνσταντίνα που έρχεται να παίξει και παίρνει τον μπόνους των 200. Και ανεβαίνει στα 400. Άρα, ολοστρόγγυλα 500 ευρώ είναι αυτά που χρειάζεσαι
για να ισοφαρίσεις τη νίκη. Πάμε. Και τα φέρνει με την πρώτη η απίστευτη Κωνσταντίνα. Θα πετύχουμε όμως και το επόμενο σύμφωνο. Θα πω το Λάμδα. Βλέπει Λάμδα, λέει Λάμδα και παίρνει 2 χιλιάρικα, παρακαλώ. Όχι απλά 500, αλλά 2 ολόκληρα χιλιάρικα φτάνουν τώρα στα χέρια σου. Ανατροπή επικών διαστάσεων. Το σηκώνει το 500, ξέρω ότι είναι βαρύ. Θέλει 2 χέρια. 2 χιλιάρικα δεν σηκώνονται έτσι. Δύο έτσι. Βέβαια, ναι. Μιλάμε για βάρος τώρα εκεί πέρα. 2 χιλιάρικα βαρβάτα. Κωνσταντινά, βαθιά ανάσα για όλους για το παιχνίδι. Όχι απλά δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι τώρα στο κρισιμότερο σημείο του. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. ΙΤΑ έχει. Θα αγοράσω, ναι, το Ύψιλον. Αυτό, παιδιά, παιδιά, είναι απρόσμενο, ένα φωνήεν σε καίει. Έχεις βγάλει 1.900 ευρώ, τα κρατάς και δίνεις πάσα στο Σπύρο που βλέπει. 1.500 από εκεί, 2.000 από εδώ και το πιστεύεις ή όχι. Αν κάνεις κάτι αντίστοιχο, περνάς εσύ πρώτος. Πάμε να δούμε. Ακριβώς το αντίθετο από τα κορίτσια. Εσύ χρεοκόπησες απευθείας. Ήσουν κοντά στο χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο το οποίο, Σπύρο, επειδή εσύ στη χρεοκοπία σου δεν έχεις κάτι να χάσεις, πρέπει βάσει κανόνων να μην είπες το παιχνίδι. Και έρχεται η νίκη που είναι ξανά πρώτη, όχι όμως με εκείνα τα λεφτά που είχε πριν, γιατί χρεοκόπησε. Πάμε για 40. Ναι. Είναι τετραπλό. 40 δεν έφερες. Άρα τώρα έχεις 160. Θα αγοράσω το ωμέγα. Ήθελε να αγοράσει. Ναι. Πίστευε στο ωμέγα. Δικαιώθηκε από το ωμέγα, δεν έχει άλλα λεφτά. Το γρίφο τον έλυσες με το ωμέγα. Δεν έχω λύσει την τρίτη λέξη. Νιώθω ότι δεν έχουμε άλλα φωνήεντα. Μόνο σύμφωνα. Ωραία, θα πω το πι. Εγώ απορώ και που δίστασες να το πεις, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε την πρώτη λέξη τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Θα πω το ταφ. Όπα! Δεν είναι ένα απλό ταφ στη λέξη πολιτής. Είναι ένα ταφ που εμφανίζεται στη ζώρικη λέξη. Πρώτο κιόλας. Νομίζω το έχω λύσει. Λύνοντάς το, είσαι στον τελικό. Πολιτής οικολογικών τροφίμων και άλλων ειδών. Έχουμε νικήτρια με αρκετό άγχος στο τέλος, με χρεοκοπίες, 1-2 χρεοκοπίες, με διχίλιαρο για την Κωνσταντίνα που έχασε από φωνήεν. Φτάσαμε στη λύση του γρίφου, πάρε τη μεγάλη σου ανάσα και πήγαινε να πάρεις το ποσό σου, το οποίο αγγίζει πολύ τα 1.500. Θα σου πω αμέσως τώρα ποιο είναι νίκη, που διαπυρός και σιδήρου έφτασε στον μεγάλο τελικό. 1.360 και αυτό είναι το ποσό το οποίο σίγουρα έχει στο πορτοφόλι σου, γιατί μπορεί να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και τώρα θα πάρω την νίκη που του μιλάει του τροχού, του λέει όχι, ναι, γίνε αυτό, να μιλήσει και στον άλλο τροχό, γιατί εκείνη του πει φέρε μου το αυτοκίνητο εμένα τώρα. Νίκη, τι έχουμε εδώ, Παλαντέρ. Τι ωραία. Το έχω ξεχάσει μετά από αυτά που συνέβησαν. Και εγώ το είχα ξεχάσει, να σου πω την αλήθεια. Τι ωραία που το συναντάμε εδώ πέρα για να πάρουμε σε λίγο ένα επιπλέον σύμφωνο. Έχεις 1.360, με την ευχή να τα κάνεις πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα κάνεις
κυβικά μηχανή. Ναι, εγώ θα ήθελα το Nissan. Έλα, όλα για σένα. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε το νούμερο 9. Θα αφήσω εδώ τον μπαλαντέρ. Θα πάρω το νούμερο 9 και θα πάμε απέναντι από τον τελευταίο μας γρίφο. Σε αυτόν τον τελευταίο γρίφο θέλω να ξέρεις πως θα βάλουμε 10 γράμματα. Θυμίζω ότι αυτή είναι η χρήση του μπαλαντέρ. Ένα επιπλέον σύμφωνο από πλευρά σου. Πρώτα όμως έρχεται η κατηγορία, που είναι και αυτό σημαντικό. Η κατηγορία είναι στην πολιτική. Εδώ λοιπόν αυτές οι τρεις λέξεις κρύβουν μία έννοια που αφορά στην πολιτική. Να βάλουμε τα παραδοσιακά. Α, π, λ, τ και σ μπαίνουν τώρα. Το λ είναι βαρβάτο, είναι καλό, αλλά δεν έχει καθόλου α, π και σ. Σειρά σου, τα ακούω. Νομίζω ότι το βρήκα, αλλά θα πω και τα γράμματα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι το βρήκες. Ωραία, μου αρέσει πολύ αυτή η απάντηση. Ναι, θα πω με και χαλαρότητα, τα γράμματα, πάμε. Θα πω τα γράμματα. Λοιπόν, το Β. Β. Το Ν. Το Ν. Το Κάπα. Κάπα. Το Ρο. Το Ρο και θέλουμε και ένα φωνήεν. Το Α δεν υπάρχει. Θα πω και το Ωμέγα. Αν με έχει πέσει μέσα σε αυτό που σκέφτηκε, παρακαλώ. Να λέμε τώρα. Κακός, θα δώσουμε και χρόνο. Κακός, έλα, μπουμπούνατο. Η των Ελλήνων. Έτσι, μπράβο, ούτε δευτερόλεπτο, είσαι καταπληκτική. Σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω. Μπράβο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι, συνήθως, όταν ακούω παίκτες να μου λένε νομίζω ότι το έχω βρει, τους βάζω στο τρυπάκι να το λύσουν πριν πούμε τα γράμματα. Απλώς τώρα ήθελα μία επιβεβαίωση, βεβαίως όταν είπε το Β, λέω, οκ, okay, έχουμε τελειώσει, ας πάμε να δούμε όλο το έργο. Το οποίο έργο έχει happy end, να ξέρετε. Έμεινε ψύχρεμη και τα 1.360 ευρώ δεν είναι το ποσό ή, εν πάση περιπτώσει, το σύνολο το οποίο θα φύγει από εδώ. Δεν ξέρω με τι θα φύγει από εδώ, γιατί αυτός ο φάκελος θα ανοίξει τα επόμενα δευτερόλεπτα. Ψύχρεμη. Ή ακόμα χτυπάει η καρδιά. Έχω αγωνία λίγο. Θέλω το Nissan. Μου έχει κάτσει, μου έχει μπει το Nissan. Πατήσε πιο χαλαρή τώρα από ό,τι σου να πριν. Ναι, είμαι. Τι μου υποθυμίσεις. Όχι, όχι. Μπράβο. Είμαι λοιπόν, καλά. Εδώ φτάσαμε στην ώρα της κρίσεως. Η Βουλή των Ελλήνων έδωσε τη λύση. Και μετά από 1.360 ευρώ έρχεται είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ένα ποσό. Καλοδοχούμενα όλα. Νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά 2.000 και 3.360 ευρώ. Ευχαριστώ. Είναι στο χέρι, είναι δικά σου, είναι σπουδαίο ποσό με το οποίο θα κάνεις ό,τι θέλεις. Τι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι κάτι. Είναι 3.360. Θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα. Μιλάμε για υπερταξιδάρες. Ταξιδάρες. Ταξιδάρες, δεν είναι ταξιδάκι. Έχεις αλλάξει ήπειρο ήδη στο μυαλό σου. Συγχαρητήρια, γιατί πέτυχες αυτό που πετυχαίνει κάθε μέρα ένας παίκτης εδώ. Γυρίζει και ξέρεις τι γίνεται. Όποιος γυρίζει... Κερδίζει!